Μπεκρίνε την Μπαρσελόνα είναι το match για την Development League. Η Μπεκρίμ με τα μαύρα, η Μπαρσελόνα με τα άσπρα που είναι μόλις 6 παίκτες. Και δύο ομάδες χάνουν τελευταία. Κάποιος θα κερδίσει και θα αναστηθεί ουσιαστικά σήμερα. Αυτό με γιορτό του Πάπα Γεωργίου της Μπεκρίμ. Με λίγο γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Το 8, το 32, το 19, το 23 και το νούμερο 0 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ. Το rebound από τον Κυριακόπουλο εδώ. Το 11, το 37, το 32, το 55 και το νούμερο 10 είναι η πεντάδα της Μπαρσελόνα. Κυριακόπουλος αστοχή, το rebound προηγούμε στον πύλο Προδρομίδης, συγγνώμη, στο Αθόπουλος τώρα, στον Λαμπρόπουλο. Τους αλήθεια ότι χάσει τη φόρμα του, ήταν ένας φέρο ο οποίος έβαζε 4 τρίποτα το παιχνίδι. Περιοριστεί στα 2 τώρα, ούτε είναι κακό. Αλλά τριμμένο των αναλογίων είναι Μουλαγιάννης. Αστοχή το νούμερο 11, rebound το 37. Μουλαγιάννης, Ισπανός, θα κλέψει ο Φράγκος, εχνιδιασμός. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Φοδωρής, το rebound από τον Λαμπρόπουλο. Ισπανός. Φτάρει ο Λαμπρόπουλος, αστοχή, μαζεύει το νούμερο 33. Rebound το Σπανός να δώσει στο Μουλαγιάννη. Την μπάλα τώρα έχει ο Παπαδόπουλος. Σταθόπουλος στο Λαμπρόπουλο. Μουλαγιάννης. Μουλαγιάννης πάλι με την μπάλα εντός του Παπαδόπουλου. 5 δεύτερα κερδίζει το φάουλ από τον Προδρομή το νούμερο 37. Επαναφορά από τη sideline ο Παπαδόπουλος. Σπανός στο Σταθόπουλο. Φτάρει ο Παπαδόπουλος. Αστοχή. Το rebound από το νούμερο 32 τον Κυριακόπουλο. Το σκορ παραμένει 0-0. Κυριακόπουλος στον Προδρομή, στον Τσερκέζη, συγγνώμη, Γιαννάτος. Κυριακόπουλος στο Συνενεσίο, η μπάλα είναι πάλι για τους άσπρους. Στο Σταθόπουλο, Λαμπρόπουλο στο Μουλαγιάννη. Θα βρει το Σταθόπουλο. Κακή πάσα, κατοχή, αλλάζει πάλι χέρια. Τσερκέζης στο Φράγκο. Τσερκέζης έχει χώρα τα δεξιά, δεν θα περάσει. Θα δώσει στον Κυριακόπουλο, η μπάλα θα καταλήξει ο ζωγραφιστός στον Φράγκο. Γιαννάτος θα πάρει το τρίποντο, δεν σπάει το ρόδι για την ομάδα του. Κατοχή είναι τώρα για την Μπαρσελόνα με τον Μουλαγιάννη. Σταθόπουλος. Λαμπρόπουλος έχει χώρο, διστάζει για 3, θα πασάρει στον Μουλαγιάννη 8 δευτερόλεπτα. Σταπαδόπουλος 5. Σπανός με το ένα χέρι, χουκ από τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, ο οποίος μάθαμε εκ των έσω ότι του χρόνου θα ψάξει για πιτσιρικάδες, έτσι ακριβώς ανέφερε, θα ψάξει άτομα να ανανεώσει την ομάδα του, η οποία έχει πάντα ελλείψεις, η αλήθεια είναι. Σηκώνεται ο Προδρομίδης αστοχή, το rebound από τον Μούλα, το νούμερο 37, σημαντική προσθήκη, η οποία αναβαθμίζει αμυντικά της Μπαρσελόνα, αλλά φυσικά είναι το πρόβλημα της Μπαρσελόνα, όχι αμυντικά. Μουλαγιάννης αυτό που κάνει να μαζεύει πολλά rebound και να δίνει λύσεις στην άμυνα. Επιθετικά δεν αποτελεί η απειλή, μαζεύει τα επιθετικά rebound όπως κάθε παιχνίδι, αλλά εδώ και πέρα δεν θα σου σκοράρει πάνω από 8 πόντους. Τσερκέζης βάζει στο καλάθι 2-2. Παπαδόπουλος. Σταθόπουλος
Φιστάρι για 3, ο Λαμπρόπουλος αστοχή. Το rebound από τον Τζερκέζη. Κυριακόπουλος για 2. Εύστοχος. 4-2 για την Μπεκρή. Λαμπρόπουλος. Στο σπανό, ο οποίος θα λέγω κάνει το λάθος, εδώ σώζει ο Λαμπρόπουλος, Αλέξης Λαμπρόπουλος. Μουλαγιάννη σηκώνεται, αστοχή, rebound επιθετικό από το νούμερο 33. Σπανός. Κερδίζει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Μία βολή για τον πρόεδρο Μπαρχελώνα. Και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι, ο Γεωργίου το νούμερο 11. Εκτός θα περάσει το νούμερο 0. Ο Προδρομίδης, μία βολή για τον σπανό. Τέσσερα σκορ παραμένω μου σε έχει, αστόχησε ο Σπανός. Γιαννάτος μέχρι μέσα, θα δώσω τον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα αστόχησε. Rebound από τον Μούλα. Παπαδόπουλος. Μουλαγιάννης, θα σκοφεί, θα σκοφίσει, μαζεύει ο Γιαννάτος. Τσερκέζης, στο Γεωργίου. Κυριακόπουλος, Γιαννάτος, Φράγκος, Κυριακόπουλος, ο Στάρι, δεν θα βάλει τώρα το καλάθι. Βάζουν πολύ ψηλά από το Μούλα το νούμερο 37. Παπαδόπουλος, ενώ μπαίνει στο τελευταίο τετράλεπτο της περίοδου. Σταθόπουλος στο Μουλαγιάννη. Λαμπρόπουλος, ωραία ενέργεια, δεν θα μπει το καλάθι. Καλή ενέργεια, πολύ ροκόψιμο, ωραία πάσα, δεν πήγε το καλάθι, ήταν δύσκολη ενέργεια όπως και να έχει, εντάξει. Γίνονται αυτά, Κυριακόπουλος στον Φράγκο. Θα μπει μέχρι μέσα, θα σπάσει τον Τζερκέζη. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο παικτών. Για εσείς το 23 το καλάθι, το 8-64 μπροστά η Μπεκρίμ. Παπαδόπουλος. Λαμπρόπουλος. Σπανός. Άλλο ένα καλάθι από το Σπανό, ξεκινήσει πολύ ζεστός. Time out, 6-6, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, 6-6 είναι το σκορ, 3-3 τέλος της πρώτης περίοδου. Γιαννάτος στο Φράγκο, αστοχή. Θα ριμπόντα από το Σινογιώργο. Παπαδόπουλο. Μουλαγιάννης στο Σινογιώργο. Σουτάρει ο Λαμπρόπουλος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Σκορ παραμένει 6-6. Σερκέζης. Σκοράρε. Σπανός. Στον Παπαδόπουλο. Μουλαγιάννη στο τελευταίο θέλω τον Λαμπρόπουλο, είναι άστοχος. Κατοχή παραμένει για τις Κελώνες με 14 δευτερόλεπτα χάρη στην προσπάθεια του Σπανού εδώ. Φράγκος. No look του Χρήστου Δημήτρη. Τρομερό καλάθι από τον Γεωργίου. Ακόμα ποιος, κάποιος ακόμα πιο καλή πάσα. Η ασίστα από τον νούμερο 77.
Ένα κύριο για τέλος περίοδου, Παπαδόπουλος στο Λαμπρόπουλο. Ο Στάρι για 3, θα αστοχίσει, μαζεύει το νούμερο 97, ο Τζιμ. Καλογεωργίου, η κατοχή είναι καθυστερημένη, θα παραδέχει το ποτή Καλογεωργίου, θα θυμίζει με αυτό. Και το 12 σε 23. Την Πεκρίνη είναι και το τελευταίο 1,09 της περίοδου. Ισπανός 5 δευτερόλεπτα. Δυσκολεύεται, δεν τα καταφέρνει. Το rebound από τον Παπαγιώργιο, το νούμερο 12 Γεωργίου. Ωραίο τη φλέξη του Μιλαγκάλη. Γιαννάτος Κερκέζης Σουτάρι αστοχή. Λοιπόν τον Δημήτρη καλά το 57, 12-16 double score για τους Πεκρίδες. Παπαδόπουλος στο Μουλαγιάν, θα στάρει κατευθείαν, θα αστοχίσει, μαζεύει ο Δημήτρης. Τερκέζης, 3 δευτερόλεπτα, 2, 1, τέλος περίοδου. Μπροστά παιχνίδι με 6 πόντους. Δεύτερο δεκάλεπτο για παιχνίδι, Μπεκρίν την Μπαρκελώνα, 12-6 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Το 12-19, το 8-32-11 είναι η πεντάδα του Μπεκρίν την, το 33, το 15, το 11, το 55 και το 37 είναι η Μπαρκελώνα. Φανώς. Και δεις το φάουλ, θα πάει στο γραμμετοβολόν. Άστοχη προσβολή. Ξενεργάτες θα δώσουν πάρει βολές, 12-6 το σκορ παραμένει όπως ακριβώς έχει. Ακυροπίδημα, η κατοχή αλλάζει χέρια. Διαφορά στους 4 πόντους. Συνογιώργος, τον Παπαδόπουλο. Σπανός, άστοχο σουτ, rebound από το νούμερο 15, τζάμπολ και κατοχή. Είναι για τις Κελώνες νομίζω. Όχι. Ναι, για τις Κελώνες, σωστά. Ο Σπανός θα επαναφέρει. Θα πάρει και την μπάλα τώρα, το μαρκάρου Παπαγεωργίου, θα το κάνει και φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Μπεκρίν στο 10 λεπτό. Σταθόπουλος. Μουλαγιάννη στον Παπαδόπουλο. Πάρε το σκρίνο παπ. Θα δώσει στο Μούλα. 3 δευτερόλεπτα είναι ελεύθερος. Ο Μούλα σουτάρει αστοχή. Λοιπόν το δοκανά είναι κατοχή, παραμένει με 14 για τους Άσπρους.
περάσει, θα μπει μέχρι το lay-up. Θα το βάλει και αυτός, πάνω σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σήμερα 12-10 διαφορά στο καλάθι. Το 12-6, το 12-10 είναι επιμέρους 4-0. Τρέχει η Μπαρσελόνα. Γεωργίου στον Γιαννάτο. 4 στάρι και θα ευστοχίσει. Μουλαγιάννης. Είναι ο Γιώργος, σηκώνεται, αστοχή. Μαζεύει το νούμερο 12, ο Παπαγεωργίου. Κερκέζης. Αστοχή, μαζεύει το rebound στον Γιώργος. Φάουλ όμως πάνω στον Γεωργίου. Δύο βολές για το νούμερο 11. Και έχουμε αλλαγές εκτός το 12 μέσα στο 23 για τους μαύρους. Σπάσεις είναι ο Γιώργο, ο οποίος δεν θα βάλει το καλάθι. Μαζεύει ο Κυριακόπουλος το νούμερο 32. Βλέπει το καλάθι του Τσερκέζη, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Σπανός. Φάουλ από τον Γεωργίου. Είναι το τέταρτο του Μπεκρίμ. Έχουμε αλλαγές. Τόσο το 19 στο παρκέ το νούμερο 0. Ισπανός. Μουλαγιάννης. Θα βάλει το καλάθι ο Λαμπρόπουλος. Ριμπάουντ από τον Κυριακόπουλο και τώρα προδρομίδης για λογαριασμό του Μπεκρή που είναι μπροστά με 4 πόντους. Παρόλο το παράδειγμα έχει βάλει μόλις ένα καλάθι σε 3,5 λεπτά. Λαμπρόπουλος δεν σώζει, κατοχύνει 12 για την Μπεκρή. Πολύ καλή άμεση από τους Χελώνες από το 12 λεπτό. Σερκέζης. Κυριακόπουλος σηκώνεται από τη γωνία, θα αστοχίσει την μπαλαμπέλη και δίνει τον φτύνη ουσιαστικά. Το rebound ακόμα μία φορά από τον Μουλαγιάννη, το νούμερο 37. Λαμπρόπουλος στον Σπανό. Πολύ άτσαλο ο Σπανός. Η κατοχή είναι για την παιχνική. Κυριακόπουλος. Δεν κλέβει κανένας, αλλά μπαλά βγαίνει από τον ίδιο. Περίεργη φάση συγκεκριμένη. Παπαδόπουλος. Σταθόπουλος. Αστοχή. Μαζεύει ο Κυριακόπουλος. Σερκέζης. Φράγκος. Κυριακόπουλος σηκώνεται εύστοχη. 16-10 καλά μετά πολλή ώρα γενικότερα στον αγώνα, όχι μόνο για την Μπεκρίμ. Διαφορά πάλι στους 6 πόντους. Σταθόπουλος. Θα φτάσει στη 45, θα στοχίσει ένα σούτ προς αδίου και ο Μουλαγιάννης θα rebound από τον Κυριακόπουλο, το νούμερο 32. Τσερκίζης τώρα θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, πρίπτωσε τον Παπαδόπουλο που είναι πολύ καλός αμυντικός. Τον νικάει ο Τσερκίζης, 18-10 και διαφορά πλέον στους 8 για τους γηπεδούχους. Ενώ έχουμε πει στο δεύτερο πεντάλεπτο, στο τελευταίο μάλλον πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Μπεκρίν την Μπαρσελόνα 18-14, φάουλ Μπεκρίν, μόλις ένα ηχελώνες. Ο Λαμπρόπουλος στο Μουλαγιάννη για την Μπαρσελόνα. Παπαδόπουλος, Ισπανός,
Μέχρι το lay-up θα φτάσει πηγή, αλλά δεν θα φτιάξει νερό, θα πάρει το επιθετικό rebound. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος των Κελωνών θα στάρει για 3 ο Λαμπρόπουλος. Θα ευτοχίσει η assist στο 55, το τρίποντο το νούμερο 10, 18-13 και διαφέρει μετά στους 5. Τσερκέζης. Σουτάρει ο Φράγκος, δεν απαντάει, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Σύνδεσε αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά κάθε φορά είναι πολύ σπαστικό και είναι και άτοχο πάρα πολύ. Μόλις ο Φράγκος και εκτιμένη ταχύτητα γυρνάει τόσο πολύ που βγαίνει εκτός στεφάνης. Σταθόπουλος για 3. Το ίδιο γίνεται σχεδόν και εδώ, rebound από τον Φράγκο, τον νούμερο 23. Τσερκέζης, στον εμφυδιασμό είναι πολύ γρήγορος. Αλλάζει και κατεύθυνση Γεωργίου στον Κυριακόπουλο για 3. Δεν θα μπει το σουτ. Καλή επίθεση παρ' όλα αυτά για τους Μπεκρίδες. Ο Σπανός μαζεύει το rebound για τις Χελώνες. Σπανός στο Μουλαγιάννη. Παπαδόπουλος. Σταθόπουλος. Θα βάλει το καλάδι, rebound το νούμερο 23. Γεωργίου. Τσερκέζης. Φάουλ. Βολές για τον Τσερκέζη. Το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Το δεύτερο της Μπαρχελώνας στο 10 λεπτό. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και 8-13 το σκορ. 2-40 για το τέλος του 10 λεπτού. Το 8-32 το 0. Το 23 και το 11 είναι πεντάδα της Μπεκρίμ. Το 10, το 37, το 33, το 15 και το 55 είναι η πεντάδα. Της Μπαρσελόνα. Έχουμε αλλαγές στο Χρυσοδημίδης, ο οποίος του Τερκέζης. Η διαφορά στους 6 πόντους υπέρ των Μπεκρίδων. 2 λεπτά και 40 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. 4 φάλλο Μπεκρίμ, 2 ξαναλέω οι Χελώνες. Ξεφεύγει. Θα φάει τον μπλοκ από τον Γεωργίου στα ίσια. Το rebound από τον Δημήτρη. Μπάλα θα περάσει όμως εκτός. Η κατοχή παραμένει με 4 δευτερόλεπτα για τους Κελώνες. Σταθόπουλος 3 δευτερόλεπτα. Μουλαγιάννης 1. Δεν προλαβαίνει τον χρόνο τελευταίο. Φράγκος. Φράγκος, καλάθι. 21-13. Σταθόπουλος περί τις Χελώνες, οι οποίες έχουν σταματήσει στους 13 πόντους και πρέπει να ξεκολλήσουν από εκεί. Σπανός. Θα πάρει και το τρίποντο. Τώρα θα το βάλει ο πρόεδρος. Θα βγάλει και τους καραμπίνες του 21-16. Σπανός, ο οποίος κάνει ένα κανονικό παιχνίδι. Νομίζω έχει γύρω σε 9 με 10 πόντους αυτή τη στιγμή. Προδρομίδης, Κυριακόπουλος, Φράγκος στον Προδρομίδη, Κυριακόπουλος για 3. Μπάλα δέχτηκαν το χατήρι, λοιπόν, ο Μουλαγιάννης. Σπανός. Να το τώρα και το χουκ, 21-18. Γεωργίου. Φράγκος, Δημήτρης, rebound το νούμερο 15. Σηκώνεται ο Σταθόπουλος, αστοχή το rebound από το νούμερο 23. Γεωργίου. Χριστός Δημήτρης. Προδρομίδης, ράουν από τον Σινογιώργο, κατοχή με 7 δευτερόλεπτα για την Μπεκρίμ και έχουμε αλλαγή στο παρκέ το 12 εκτός το 32. Δημήτρης,
ανέβει το νούμερο 15. Λαμπρόπουλος, ας παίξει δευτερόλεπτα. Σπανός θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Τέλος περίοδο, 18. Φύζει λοιπόν η τρίτη περίοδο στο αγώνα. Μπεκρίτη Μπαρχελόνα 21-18 μετά από 20 αγωνιστικά λεφτά. Μετά από 2 δεκάλεπτα, 2 περίοδους. Το 11, το 23, το 32, το 0 και το 19 είναι η πεντάδα της Μπεκρίτη Team. Πήγε να βγει ένα πολύ ωραίο πικ εν ρολ εδώ. Στοχή παρόλα αυτά ο Πρωτομήτης κάνει airball. Το 37 πήρε το rebound. Το 11, το 55, το 33 και το νούμερο 10 είναι η πεντάδα της Μπαρχελόνα. Κάνει το λάθος ο Παπαδόπουλος, σώζει παρόλα αυτά μια πλεουζόν την παρτίδα. Πάρε ο Λαμπρόπουλος, αστοχή. Με βγάλε λάθος, ήταν πολύ μακρινό το σουτ, το βάζει 21. Όλα έχει δύο τρίποντα ο Λαμπρόπουλος και ένα από τα 7 μέτρα είναι τρίποντα, έχει και ο Σπανός για την Μπαρκελόνα. 21-21 το σκορ. Έχουμε μάτς λοιπόν Γεωργίου. Στο συν 9 έχει φτάσει Μπεκρίν σε ένα σημείο. Φράγκος Γιαννάτος, πάρα πολύ ωραία πάσα. Προδρομίδης, ευτοχή. Απάντηση από το νούμερο 0, τον Λουίτζι. Όχι το Μουφόν. Η ασίστ το 19. Σουτάρει ο Παπαδόπουλος, αστοχή. Κυριακόπουλος. Γεωργίου σκοράρει 24-21 διαφορά. Φτάνει τους 5 πόντους. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, Λαμπρόπουλος, συγγνώμη, ζητάει ο Σπανός, θα πάρει την μπάλα. Σπανός. Λαμπρόπουλος για 3, αυτή τη φορά η μπάλα δεν του κάνει το χαλτήρι. Πάμε επιθετικά από το νούμερο 37. Μουλαγιάννη σε προστάρι, εδώ δεν το κάνει. Παπαδόπουλος στο Σταθόπουλο, πως θα πάρει το τρίποντο, θα συνδεθεί με αυτό. Και εσείς το 11, το τρίποντο, το 55, 24 και έχουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλά τρίποντα από πολύ νωρίς το δεκάλεπτο. Ντάγκος στο Γεωργίου. Προδρομίδης. Φράγκος για 3. Θα βάλει μπάντερ μπίτερ τρίποντο. Πολύ ωραίο. Τρίτο δεκάλεπτο, 29-24. Παπαδόπουλος. Κυριακόπουλος, τον Γεωργίου, Φράγκος. Σηκώνεται ωραία με να τους πανώ, πιο ωραία επίθεση από τον Φράγκο. Παπαδόπουλος. Άλλο ένα άστοχο καλάθι, το rebound από τον Κυριακόπουλο. Ούτε τώρα θα μπει σε αυτή την επίθεση καλάθι, rebound του από τον Γιαννάτο, Κυριακόπουλος. Στον Φράγκο για 3, έχει πάρει φωτιά ο Φράγκος, άλλο ένα τρίποντο. 8 σερί πόντι, 34-24 διαφορά στους 10 πόντους. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, ίδια πεντάδα για την Μπαρκελώνα, ίδια πεντάδα. Δεν είμαι σίγουρος για την Μπεκίν, το 19, το 23, το 77, το 11 και το 32. Να είμαστε καλυμμένοι. Μουλαγιάννης. Πολύ ωραία πάσα στο Λαμπρόπουλο, δεν ευστοχεί όμως ο Αλέξης, μαζεύει ο Γεωργίου. Διαφορά έχει φτάσει 10 πόντους, πάρει στους 8 σερί πόντους του Φράγκου. Παίρνει στον Παριό Μουλαγιάννης για να βγάλει την άμυνα. Η κατοχή είναι για την Μπαρσελόνα. Λαμπρόπουλος. Σουτάρι. Nothing but net. Κρίνε και φινάζει. Συνάλλη από την αντίπερα και του Αθλητικού. Γεωργίου στο Γιαννάτο, κάνει το λάθος, κλέβει ο Σπανός, φάουλ από το νούμερο 37. Λίγο αργά, αλλά το φάουλ είναι φάουλ. Και έχουμε αλλαγές στο παρκέ, το 12 και το 8 εκτός
το 77, όχι, το 23 και το 32. Γιαννάτος. Βλέπει ο Παπαδόπουλος. Περνάει όλους. Φτάνει στη βγειά δεν πίνει νερό. Δωρο-άδωρο το coast to coast του playmaker της Μπαρσελόνα Παπαγεωργίου, στο Γεωργίου. Δημήτρης στο Γιαννάτο. Γιαννάτος. Κλέβει ο Σπανός ακόμα μία φορά. Νομίζω 33. Σπανός. Φάουλ. Δύο βόλες. Για να πετύχει το πιο ακραίο καλάθι της ημέρας με 360 reverse spin που δεν βγήκε για λίγο. Γεωργίου, Παπαγεωργίου στην επαναφορά. Θα βρει τον Τσερκέζη. Γιαννάτος. Θα σπρώξει το Μουλαγιάννη, θα βάλει και το καλάθι. Όχι. Ας το κύψει επαφής, βγάζει την μπάλα εκτός κάτω κίνα για τη σκελόνη. Διαφορά στους 8 πόντους, 36-26, 34-26. 4-20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τρίτο καλέπτου, φάουλ πάνω στο Σπανό. Το νούμερο 12, το δεύτερο μόλις μπεκρίμ. Σταθόπουλος. Στο Σινογιώργο. Λαμπρόπουλος ο Λέα προσπίσει στα φάση, στο Λέα θα το βάλει το νούμερο 10, 34 και σε αυτό διαφραγμένοι τους 6 πόντους. Τσερκέζης. Κακή πάσα του Γεωργίου. Time out καλή, η Μπεκρίμ επιστρέφουμε σε λίγο. Θα βγει πάσα του Σταθόπουλου, θα πάρει πάλι την μπάλα από το τρίποντο. Κάνει κάποια κόλπα. Μουλαγιάννης, Σπανός, δεν απειλεί από εκεί, η αλήθεια είναι. Ωραία μεν από τον Φράγκο, Μουλαγιάννης, κακή πάσα. Η κατοχή παραμένει για τους άσπους. Σπανός, στο Λαμπρόπουλο από πολύ μακριά, άστοξε από τα 7 μέτρα, το ριμπόντο από τον Δημήτρη. Φράγκος. Τρίπλες, θα βρει τον Δημήτρη. Γεωργίου. Τάριο και ανάτσου με το ένα χέρι. Για δύο είναι 36-8. Σταθόπουλος. Στο Σπανό. Αυτός δεν είναι playmaker, δεν πήρε να κατεβάσει την μπάλα γιατί ίσως κάνει λάθος. Στο κύριο στο Λέω θα πάρει το πιο κορμπά. Συνογιώργος στο ελεύθερο σουτ. Τα βάζει αυτά ο Γιώργης, το κάνει και τώρα το νούμερο 15, εσείς του 33. Διαφορά στους 6 πόντους, στα 2 χρήματα θα πρέπει να καλέψει στις 6 βολές. Αγγίες, ξέρω εγώ. Γεωργίου. Ωραία πάσα στο Γιαννάτο, ο οποίος ελεύθερος από τις 45 θα βρει μόνο σίγουρο. Σταθόπουλος μαζεύει το σκουπίδι, θα πάρει την μπάλα, θα τη σκάσει στο Λαμπρόπουλο. Κλείνει το ωραία από τον Γεωργίου, ο Λαμπ. Σπανός, 2 και 20 για το Λεστρής Περούδου, 10 δευτερόλεπτα για την Μπαρσελόνα σε αυτή τη στιγμή επίθεση με τον Σταθόπουλο να πασάρει στον Λαμπρόπουλο για 3. Το καλάθι δεν θα μπει. Προσπαθεί ο Μουλαγιάννης, θα πάρει το φυσικό rebound, δεν θα τελειώσει τη φάση. Καθαρίζει ακόμα μια φορά ο Γιαννάτος στο 19. Τσερκέζης. Κλείνεται εκεί, Γιαννάτος στο Φράγκο. Από τον
δύο βολές εδώ πάνω. Το σκορ διαφορά έχει μειωθεί στα δύο καλάθια, 1,5 λεπτό για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γεωργίου στο Τζερκέζι, Γεωργίου στο Γιαννάτο, Φράγκος αστοχή, Γιαννάτος καλύτερα τη φάση, 30-32. Γιάννης στο Σταθόπουλο, Ισπανός, rebound από τον Μουλαγιάννη που τελειώνει τη φάση, 38-34. Τσερκέζης στο Γιαννάτο. Αυτός δεν θα βάλει το καλάθι, rebound το νούμερο 15. Μουλαγιάννης. Σταθόπουλος, πατάει γραμμή. Πότε εκεί παραμένει για τις Χελώνες, όχι. Τελευταία επίδραση του παιχνιδιού είναι για την Μπεκρή. Του περίοδου. Στο Γεωργίου. Τα δευτερόλεπτα μέχρι το lay-up θα το βάλει ο Γεωργίου. Δύο δευτερόλεπτα, Σπανός, τέλος περίοδου. Έχουμε επιστρέψει 40-34 το σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Τελευταία περίοδος, το 33, το 10, το 11, το 14, το 15 συγνώμη και το 37. Είναι η περιοδάδα της Μπαρσελόνα. Το rebound από το 0 που είναι με το 77, το 23, το 8 και το 32 για την Bekrim Team. Διαφορά σε 6 πόντου, 44 υπέρ των μαύρων. Πρώτον σκορ μπλε μάλλον. Σουτάρει ο Κυριακόπουλος, αστοχή. Το rebound από τον Μουλαγιάννη, Παπαδόπουλος. Στο Σπανό. Μουλαγιάννης. Δυσκολεύεται, ωραία με να δω την Μπεκρίμη, κατοχή παραμένει με 14 λεπτά για την Μπαρσελόνα. Μιλαγιάννη σηκώνεται, αστοχή το rebound από τον Φράγκο. Προδρομίδης. Γίνεται ακόμα ένα λάθος, Σπανός. Θα φτάσει στο coast to coast, δεν θα βάλει το καλάθι. Αυτό είναι το λάθος, πάνω αφήνει την μπάλα πάντα λίγο άτσαλα. Τσερκέζης στον Φράγκο. Αστοχή, μαζεύει ο Μούλα. Λαμπρόπουλος στον Παπαδόπουλο. Λαμπρόπουλος. Είναι ο Γιώργος, Σπανός, Μουλαγιάννη, σωστά δευτερόλεπτα, κακή πάσα, κλέβει το νούμερο 8. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο, το νούμερο 11. Και έχουμε αλλαγή στο παλιό το 19, εκτός το 77 για την Μπεκρίμ. Σερκέζης. Φράγκος, ο Γιαννάτο, κλέβει η Μπαρσελόνα, μια συνδυαστική ενέργεια. Εδώ Σπανός. Ούτε τώρα. Τερκέζης. Φράγκος, τον Κυριακόπουλο.
Στο σωστάρι για δύο, δεν έβαλε το καλά, θα ριμπάνω το νούμερο 37. Κουλαγιάννης στον ΠΑΠ. Σηκώνεται αλλά στο χι. Το νούμερο 15, Σπανός. Παπαδόπουλος φάουλ, το νούμερο 0. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παπαδόπουλος. Στο Μουλαγιάννη. Πάρει, πάρει την μπάλα ο ΠΑΠ. Λεπτά για το τέλος του αγώνα, τώρα στο 15, στο πακέτο το 55. Παπαγεωργίου. Γεωργίου στο νούμερο 19, στο κύριο Γεωργιάκος. Βάλει το καλάθι, 42-34. Αναφέρει ο Μουλαγιάννης. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Λαμπρόπουλος. Μουλαγιάννης. Παπαδόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ, θα πάει στο γραμμή των βολών. Άλλη μια βολή. Μία στις δύο. Διαφορά στους 7. Τσερκέζης, θα γίνει το χαντόφ. Θα πάει από τα αριστερά. Μετά από τα δεξιά, δεν απαιτούν καλά. Θα δω που προηγουμένως λέγαμε για την ροπή. Μπάλας. Φάουλ από το Γιαννάτο. Είναι το τρίτο της Μπεκρίμ. Έχει δώσει άλλο ένα, 6 λεπτά από μέσα το φινάλι. Πολλά φάουλ από νωρίς η Μπεκρίμ. Δεν ξέρω αν υπήρχε λόγος να γίνει εδώ το φάουλ. Παπαδόπουλος. Σταθόπουλος, το Μουλαγιάννη. Γεωργίου. Στον συνδυασμό, μετά το κλέψιμο, στο Τερκέζη, ο οποίος θα πετύχει να καλάθει υπό την πίεση και την καλή έμενα του Παπαδόπουλου, διαφορά σκαρφαλώνει στους 9. Παπαδόπουλος. Μουλαγιάννης. Τσερκέζης κλέψει και βγαίνει στον εμφυλιασμό. Θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι, διαφορά στους 11, γιατί μπορεί να γίνεται πολύ δύσκολα για την Μπαρσελόνα. 5,5 λεπτά για πριν το φινάλε του αγώνα. Σταθόπουλος. Πάρε το screen. Θα βρει το Μουλαγιάννη, ο οποίος θα σηκωθεί. Θα βάλει και το καλάθι. 46-37. Τσερκέζη στο Γιαννάτο. Τσερκέζης. Γιαννάτο σηκώνεται. Rebound το νούμερο 55. Παπαδόπουλος. Συγγνώμη, Λαμπρόπουλος. Στο Σταθόπουλο και τώρα Μουλαγιάννης. Rebound από το νούμερο 8. Φάουλα από τον Παπαδόπουλο. Είναι το δεύτερο της Μπαρσελόνα. Παναφορά από τη sideline.
Τσερκέζης. Σουτάρει ο Παπαγεωργίου, θα κάνει airball. Υπάρχει χρόνος, διαφορά σε 9, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα βέβαια. Παπαδόπουλο στο Σταθόπουλο. Γιαννάτος στον Τσερκέζη. Φάουλ ή όχι. Α, όχι, δεν είναι φάουλ, 18 δευτερόλεπτα. Και η κατοχή παραμένει για την Μπεκρίμ από την baseline. Παραφορά από τον Παπαγεωργίου. Κυριακόπουλος στο Τζερκέζη, ο οποίος θα σκοθεί και θα αστοχίσει το rebound από το νούμερο 33. Λαμπρόπουλος στο γωνία, αστοχή, μαζεύω για Νάτος. Παπαγεωργίου για 3, 49-37 διαφορά στους 12 τα φόπλακα, αυτό για τους Μπάκια του Μπαρκελώνα. Παπαδόπουλος στο Σταθόπουλο. Σταθόπουλος στο Σπανό και πάλι Σταθόπουλος. Συμπάνω το νούμερο 8. Γεωργίου στον Τσερκέζη, Κυριακόπουλος. Στον Γεωργίου δεν πάει στο καλάθι, συμπάνω το νούμερο 37, Παπαδόπουλος. Στο Σταθόπουλο. Φάουλ, δύο βολές για τον Κώστα Σταθόπουλο. Στα 39-37 το σκόρ, 4 φαλή Μπεκρίμ, 2 η Μπαρχελώνα, 2 λεπτά 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και γενικότερα της εβδομάδας. 11η αγωνιστική, θα λέω. Άστα και πρώτη βολή. Εύστοχη η δεύτερη, 49-38. Τσερκέζης. Γιαννάτος στο Γεωργίου, πάρα πολύ ωραίο κόψιμο. Θα βάλει το καλάθι το νούμερο 11 για το 51-38, ενώ μπαίνουμε στο crunch time χωρίς να παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Διαφορά έχει ξεφύγει στους 13, Μουλαγιάννης, αστοχή εξ επαφής. Τι κατοχή είναι για την Μπεκρίμ Τιμ. Αλλαγές στο νούμερο 0 θέσης του 12 κατά τα τελευταία 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Τσερκέζης. Κυριακόπουλος, Τσερκέζης. Ωραία μένα από τον Σταθόπουλο, Γεωργίου σώζει. Προδρομίδης, θα βάλει ένα καλάθι. Νομίζω κάπου εδώ το μάτς τελειώνει, 53-38. 1-40 για το φινάλε, Σταθόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, θετικό ριμπάνω από το νούμερο 37. Ο Μουλιαγιάννης πάλι αστοχή εξ επαφής. Τσερκέζης. Πολύ ωραία reverse. Τελειώνει τη φάση. 55-38 για διαφορά στους 17. Σπανός. Αστοχή. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Σταθόπουλος. Μόνος του. Ούτε τώρα επιθετικό rebound ξανά από τον Σπανό. Ούτε τώρα. Πολύ άστοχη η Μπαρκελώνα σε αυτό το δεκάλεπτο. Μπορεί να προσπάθησε στα πρώτα τρία. Εδώ έμεινε από δυνάμεις, δεν ξέρω.
Γεωργίου στο Γιαννάτο. Φάουλ. Τρίτος της Μπαρσελόνα. Γεωργίου θα επαναφέρει. 14 δευτερόλεπτα. Εύστοχο το νούμερο 32. 57-38, 30 δευτερόλεπτα. Επομένου, Σταθόπουλος θα πάρει ένα τρίποντο, θα το βάλει. Τώρα τι να το κάνεις. Δεν ξέρω αν θα κυλώσει επίθεση Μπεκρίμ. 57-41. Πέρασε στο κέντρο ο Κυριακόπουλος για να μην υπάρξει παράβαση 8 δευτερόλεπτο. Και το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει. Μπεκρίμ Μπαρσελόνα 57-41.